Όπως είπαμε και τις προηγούμενες ημέρες, στον τίτλο του νομοσχεδίου αναφέρεται ανάμεσα στα άλλα ότι αφορά διατάξεις για την τόνωση της αγροτικής ανάπτυξης και θα περίμενε κανείς ότι αυτή την περίοδο που σε όλη τη χώρα οι αγρότες βρίσκονται στο δρόμο με τα μαζικά μπλόκα, τις κινητοποιήσεις και τις μορφές πάλης που επιλέγουν, ότι η κυβέρνηση θα έφερνε μια νομοθετική ρύθμιση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους ή τουλάχιστον τις τροπολογίες που έφερε τελευταία στιγμή. Βέβαια, η εισηγήτρια της Νέας Δημοκρατίας, στην ομιλία της στην Επιτροπή, είπε «Το να υποσχόμαστε στους αγρότες τα πάντα όλα δεν είναι λύση». Βέβαια, αν τα πάντα όλα είναι το αφορολόγητο πετρέλαιο, το πλαφόν στο ρεύμα στα 7 λεπτά, η αποζημίωση ώστε να μπορέσουν οι αγρότες να σπείρουν, να δουλέψουν και τα υπόλοιπα αιτήματα που θέτουν για την επιβίωσή τους οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα, τότε πρέπει να απαντήσετε, κύριοι της κυβέρνησης, γιατί δίνετε πραγματικά τα πάντα όλα στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και για τις δικές τους ανάγκες. Δίνετε 8,5 δισεκατομμύρια για τα F-35, 50 δισεκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο Ζελένσκι για να συνεχιστεί ο πόλεμος ΝΑΤΟ-Ρωσίας στην Ουκρανία και δεν μπορείτε να δώσετε ούτε ένα δισεκατομμύριο για τους αγρότες. Ποιος ξέρει πόσο θα στοιχήσει πέρα από ανθρώπινο αίμα η νέα επικίνδυνη περιπέτειά σας για λογαριασμό του εφοπλιστικού κεφαλαίου στην Ερυθρά Θάλασσα, στοχοποιώντας μάλιστα τη Θεσσαλία και τη Λάρισα, λες και δεν έφταναν τα άλλα βάσανα του λαού της περιοχής μετά τις πλημμύρες. Τσακίσατε το λαό με πάνω από 57 δισεκατομμύρια φόρους το 23, ενώ οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι δώσαν μόλις 4 δισεκατομμύρια. Καμαρώνετε για το πρωτογενές πλεόνασμα από την φοραφέμαξη του λαού, που είναι 3,7 δισεκατομμύρια. Μόνο οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες είχαν κέρδη το 23 πάνω από 9 δις και εσείς εξαγγείλατε φόρο σε πολυεθνικές και ομίλους μόλις 80 εκατομμύρια, δηλαδή κατά μέσο όρο 84.000 ευρώ ανά εταιρεία. Αυτά είναι τα πάντα όλα. Έτσι. Αλλά η αδυναμία σας να δώσετε λύση, έστω και στα στοιχειώδη, πριν λίγες μέρες βουλευτή σας σε πάνελ είπε ότι τα αιτήματα, λέει, αυτά θυμίζουν, λέει, Οκτωβριανή Επανάσταση, που είναι μια παραλλαγή του «τα πάντα όλα» που λέτε, που είπατε και στην Επιτροπή. Η αδυναμία σας όμως αυτή φανερώνει τελικά πως ταυτόχρονα και μέσα στους αγώνες τώρα, στους αγρότες, μαζί με τον αγώνα επιβίωσης, εμείς το λέμε, πρέπει να ανοίξει η συζήτηση τώρα στις κινητοποιήσεις, να δυναμώσει η κουβέντα για την πολιτική πρόταση που προτείνει το ΚΚΕ για τον άλλο δρόμο ανάπτυξης. Για ένα κράτος, μια οικονομία που θα βάζει στο επίκεντρο την κάλυψη των κοινωνικών αναγκών, καταργώντας το καπιταλιστικό κέρδος. Τα λεγόμενά σας λοιπόν, κύριοι της κυβέρνησης, για ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα αφορούν την ενίσχυση των εμποροβιομηχάνων, των καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων που λιμένονται την αγροτική παραγωγή. Καμία σχέση δεν έχουν οι ρυθμίσεις σας και στο παρόν νομοσχέδιο με την επιβίωση των βιοπαλαιστών, γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων που συνθλίβονται από την πολιτική σας. Ταυτόχρονα, τα επιχειρήματά σας, η τακτικισμή σας, η προσπάθεια συκοφάντησης, η καταστολή, η προσπάθειά σας να στρέψετε άλλα τμήματα του λαού απέναντι στους αγρότες και στις κινητοποιήσεις τους, μέθοδοι βέβαια γνωστοί όχι μόνο σε εσάς, αλλά και σε όλες τις κυβερνήσεις των προηγούμενων χρόνων, όλη αυτή η προσπάθεια έχει πέσει στο κενό. Η κοινή αγροτική πολιτική που πίνεται όλη νερό στο όνομά της, η στρατηγική της πράσινης ανάπτυξης και οι άλλες στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κυβερνήσεων δεξιών, κεντροδεξιών, κεντροαριστερών, αριστερών της Ευρώπης, δηλαδή οι σύγχρονοι δρόμοι για την ενίσχυση της κερδοφορίας των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, αμφισβητούνται στο δρόμο. Και αυτό είναι που σας ανησυχεί. Γιατί από τη μεριά σας, εσείς είστε προσιλωμένοι στην προώθηση αυτής της βάρβαρης πολιτικής και δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς, καθώς η καπιταλιστική ανάπτυξη περνάει μόνο μέσα από την καταστροφή πρώτα και κύρια των εργαζομένων, των αγροτών, γενικότερα των παραγωγών του πλούτου, και γι' αυτό λέμε ότι το σύστημά σας δεν παίρνει γιατριά παρά μόνο ανατροπή. Η προσήλωση σας φαίνεται και στο παρανόμο σχέδιο, τα άρθρα βέβαια του οποίου αναλύσαμε στις συνεδριάσεις στην Επιτροπή. Κίνητρό σας είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη, η ακόμα μεγαλύτερη συγκέντρωση της παραγωγής για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών μονοπωλίων και η εξασφάλιση σε αυτά ακόμα φθηνότερων πρώτων υλών από το ξεζούμισμα των αγροτών. Αυτή είναι η βιωσιμότητα που ευαγγελίζεστε και αποδεικνύεται με τις πράξεις σας ότι οι αγρότες σας έχουν απέναντι, όπως είχαν απέναντι τις προηγούμενες κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας,
του ΣΥΡΙΖΑ με τα στελέχη της Νέας Αριστεράς στην κοινή σας στρατηγική. Αυτή που μόλις πρόσφατα ανανεώσατε τους όρκους πίστης στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο, όταν ψηφίζατε όλοι μαζί με την Ελληνική Λύση, στην Ευρωβουλή το 20, τη νέα κοινή αγροτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει βγάλει στο δρόμο όχι μόνο τους αγρότες της χώρας μας, αλλά και τους αγρότες άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όμως πλέον, λέμε, έχει κυλήσει νερό στα βλάρκη, κάθε κατεργάρης έχει μπει στον πάγκο του. Από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, που για 30 και πλέον χρόνια φόρτωναν στον αγροτικό κόσμο τον έναν ευρωπαϊκό κανονισμό μετά τον άλλον, τους φλόμαναν στο ψέμα ότι έρχονται καλύτερες μέρες, περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερες αγορές, ενώ τάιζαν τις μεγάλες εκμεταλλεύσεις και τα μονοπόλια του αγροδιατροφικού τομέα σε βάρος των χιλιάδων βιοπαλλεστών αγροτών, μέχρι τον ΣΥΡΙΖΑ, που από τις καρότσες των τρακτέρ κατέληξε όταν έγινε κυβέρνηση να κάνει τα ίδια και χειρότερα με τους προηγούμενους, υλοποιώντας με χέρια και πόδια τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φυσικά την κοινή αγροτική πολιτική. Και ήταν τουλάχιστον αστεία η προσπάθεια εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ να σηκώσετε κουρνιαχτό τις προηγούμενες μέρες στην Επιτροπή σε μια ψευτοαντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία για το αγροτικό, με επίκεντρο για παράδειγμα το αφορολόγητο. Λες και δεν γνωρίζουν οι αγρότες πως έχουν κερδισμένο αφορολόγητο, όπως η μισθωτή, που περιλαμβάνει το καθαρό αγροτικό εισόδημα συν τη βασική ενίσχυση, συν την πράσινη και συνδεδεμένη πάνω από 20.000, έως 20.000 ευρώ η πράσινη και η συνδεδεμένη είναι αφορολόγητες. Αυτό το κερδίσανε με μπλόκα 42 ημερών και κάθοδο τρακτέρ στην Αθήνα το 2016. Ήταν τότε που ο ΣΥΡΙΖΑ ως κυβέρνηση πήγε να εφαρμόσει το νόμο της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου, δηλαδή Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, για φορολόγηση των αγροτών και των επιδοτήσεών τους από το πρώτο ευρώ, και ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων που ανάγκασε την κυβέρνηση τότε του ΣΥΡΙΖΑ σε υποχώρηση. Αφήστε λοιπόν στην άκρη τους ψευτοκαυγάδες σας. Μαζί για χρόνια πουλούσατε το παραμύθι της πράσινης γεωργίας, που θα εξασφάλιζε τάχα ποιοτικότερες καλλιέργειες και καλύτερο εισόδημα για τους αγρότες μέσα από τη λεγόμενη ορθολογικότερη διαχείριση της γης και των άλλων πόρων όπως το νερό. Όμως γρήγορα αποκαλύφθηκε το πραγματικό νόημα όλων αυτών με τα διάφορα πράσινα χαράτσια και τα μεγαλύτερα κόστη στην παραγωγή που μετακυλίονται και εδώ στην κατανάλωση, με τους χονδρεμπόρους και τα μονοπόλια του αγροδιατροφικού τομέα να θησαυρίζουν σε βάρος των βιοπαλλεστών αγροτοκτηνοτρόφων και της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Τώρα ανακαλύψατε όλοι σας την ΚΑΠ, ότι είναι η αιτία για τον ξεσηκωμό των αγροτών. Όταν την ψηφίζατε με νύχια και με πόδια, δεν είχατε τότε ενημέρωση, ή όταν την υλοποιούσατε από κυβερνητικές θέσεις, σας κοροϊδεύανε τότε. Μόνο αυτό δεν έχετε πει, γιατί κατά τα άλλα δίνετε ρέστα. Μέχρι και άχρηστους βγάλατε τους υπουργούς που τη διαπραγματεύτηκαν. Αν ισχύει βέβαια τότε αυτό, τότε όλοι οι υπουργοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι άχρηστοι. Εμείς λέμε ότι δεν είναι καθόλου άχρηστοι. Χρήσιμοι. Μια χαρά είναι για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των μονοπωλίων. Σε συνεδρίαση της Επιτροπής, ο Υπουργός, απαντώντας του ΚΚΕ για το ζήτημα αυτό, προσπάθησε να υπερθεματίσει για την κοινή αγροτική πολιτική με τη γνωστή καραμέλα για τα χρήματα που φέρνει στη χώρα. Βέβαια, μπορούμε εδώ να ανατρέξουμε στο παρελθόν και να θυμηθούμε τις επιδοτήσεις για το θάψιμο των οπωροκυπευτικών, τις ποσοστώσεις στο γάλα, στη ζάχαρη, μια σειρά άλλους περιορισμούς σε προϊόντα. Έτσι χτυπήθηκαν ολόκληροι κλάδοι στην Ελλάδα, όπως η παραγωγή ζάχαρης και η τευτεροκαλλιέργεια, που και υποδομές υπήρχαν και τεχνογνωσία, και ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών καλυπτόταν από την παραγωγή, ενώ οι δυνατότητες ανάπτυξής της ήταν σημαντικές. Αλλά και η αγελαδοτροφία, που φτάσαμε σήμερα οι ανάγκες σε αγελαδινό γάλα, ένα βασικό προϊόν διατροφής για τα λαϊκά στρώματα και συστατικό για τα γαλακτοκομικά, να καλύπτονται σχεδόν αποκλειστικά από εισαγωγές, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστες στην πλειοψηφία τους καπιταλιστικές εκμεταλλεύσεις, ενώ το κτηνοτροφικό κεφάλαιο έχει μειωθεί κάθετα, είπαμε και συγκεκριμένα στοιχεία και στις επιτροπές. Πείτε λοιπόν για τους στόχους της κοινής αγροτικής πολιτικής, για το πού καταλήγουν τελικά αυτά τα χρήματα. Γιατί τα χρήματα αυτά, τα δισεκατομμύρια, πάνε στα αρπακτικά της πράσινης ανάπτυξης. Με αποτέλεσμα το ρεύμα στη χονδρεμπορική να πουλιέται 3 λεπτά και ο αγρότης να το παίρνει 15 λεπτά την κιλοβατόρα. Τα χρήματα αυτά πάνε
έμεσα στους, και άμεσα στους μεγαλέμπορους, στις βιομηχανίες τροφίμων, με αποτέλεσμα να πληρώνει ο λαός στο ράφι τα προϊόντα 400 και 500% πάνω από την τιμή παραγωγού. Απαντήστε, πείτε λοιπόν, ποιανού είναι λοιπόν τελικά τα χρήματα και από πού προέρχονται, ποιος πληρώνει το λογαριασμό, άρα και τι είδους εργαλείο είναι η κοινή αγροτική πολιτική, αλλά και ποιες είναι τελικά οι λύσεις που ψάχνετε να βρείτε στις Βρυξέλλες και τις αποφασίζετε. Τα μέτρα της Κομισιόν για την αγρανάπαυση, η Κομισιόν που δίνει 50 δισεκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία, περιγελά τους αγρότες ότι δήθεν τους απαλλάσσει για ένα ακόμα χρόνο από το μέτρο της αγρανάπαυσης. Βέβαια, σε αυτό ήσασταν λαλίστατοι. Όπου βρίσκετε και όπου σταθείτε, μιλάτε για την αγρανάπαυση. Σιωπή όμως τα άλλα. Ψάχνετε βέβαια υποκριτικά και λέτε ότι ψάχνετε να βρείτε τρόπους να μειωθεί το κόστος παραγωγής των αγροτών ή να πετύχουν καλύτερες τιμές οι αγρότες. Σπέρνετε αυταπάτες ότι στην αγορά που κουμάντο κάνουν τα μονοπόλια μπορεί ο αγρότης, έστω και μέσα από τα λεγόμενα συνεργατικά σχήματα, ομάδες παραγών κτλ., να τα βάζει με τα μεγαθύρια, κρύβοντας ότι στόχος σας με αυτά τα συνεργατικά σχήματα είναι να συγκεντρώσετε μια ώρα αρχίτερα την παραγωγή και να την παραδώσετε πιο εύκολα στις μεγάλες καπιταλιστικές εκμετάλλευσεις και να ξεκληρίσετε τους βιοπαλλεστές αγρότες μια ώρα αρχίτερα. Λέμε ξανά, το κόστος παραγωγής δεν εξαρτάται από τους αγρότες, ελέγχεται από τα μονοπόλια, όπως τα μονοπόλια της ενέργειας, που εξασφαλίζουν φθηνό ρεύμα, έχοντας βάλει ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε κάθε ραχούλα της Ελλάδας και πουλάνε πανάκριβα, ακόμα και στους αγρότες, όπως είπα πριν, το ρεύμα. Αλλά το κόστος εξαρτάται και από το κράτος των μονοπόλιων, δηλαδή το κράτος που διαχειρίζετε εσείς, το οποίο, για παράδειγμα, επιβάλλει 41 λεπτά φόρο στους αγρότες για το ειδικό φόρο κατανάλωσης στο πετρέλαιο. Από το 1,60 που πληρώνουν σήμερα το πετρέλαιο, πάνω από τα 50 λεπτά είναι οι φόροι του κράτους σας, την ώρα που εφοπλιστές και αεροπορικές εταιρείες πληρώνουν 0 φόρο κατανάλωσης. Μάλιστα, το εντυπωσιακό είναι ποιο? Ότι πάνω σε αυτό το φόρο βάζετε κι άλλο ένα φόρο. Δηλαδή, πάνω στα 41 λεπτά του ειδικού φόρου κατανάλωσης μπαίνει και ΦΠΑ 24%. Και η μεγάλη παροχή που ανακοινώσατε είναι 10% έκπτωση στο ρεύμα στους αγρότες. Εδώ πραγματικά ντρέπεται και η ντροπή. Ή στο παρόν νομοσχέδιο, μέχρι και για αυτές τις αποζημιώσεις των υπαλλήλων του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων, με τον τρόπο που τις δίνεται στο άρθρο 40, επιχείρεται την κατηγοριοποίηση των εργαζομένων, γιατί τελικά του δίνεται επιλεκτικά και όχι σε όλους τους εργαζόμενους, τόσο στους ελεγκτές υπηρεσιών, όσο και σε εκείνους που υποστηρίζουν το ελεκτικό έργο. Λέτε ότι θα δώσετε στους αγρότες 82 εκατομμύρια για πετρέλαιο, λίγο παραπάνω από τα 76 που τους δώσατε πέρσι και τα 70 πρόπερσι, όταν το κονδύλι για επιστροφή στον ειδικό φόρο κατανάλωσης πριν το κόψετε με το τρίτο μνημόνιο όλοι σας, που ψηφίσατε μαζί, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεπερνούσε τα 180 εκατομμύρια. Και τότε το ντίζελ είχε τιμή κάτω από 1 ευρώ και όχι 1,60 που είναι τώρα και έχει φτάσει και 2 ευρώ. Προσπαθείτε να κινήσετε τον κοινωνικό αυτοματισμό ότι δήθεν δίνεται στους αγρότες. Σε αυτούς βέβαια που δίνετε είναι οι καπιταλιστές. Αυτούς ταΐζετε από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι τους αγρότες, των οποίων ρουφάτε κι εσείς το αίμα. Πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο είναι οι απαλλαγές από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που έχουν οι εφοπλιστές, μεγαλοκλινικάρχες, βιομήχανοι και άλλοι αναξιοπαθούντες της κοινωνίας μας. Και κοροϊδεύετε κυρίως τους μη αγρότες που δεν έχουν γνώση, όταν χιλιοανακοινώνεται για παράδειγμα τις μειώσεις του ΦΠΑ σε εφόδια κτλ., μια και είναι ένα ουδέτερο μέτρο, αφού για την πλειοψηφία, η πλειοψηφία των αγροτών κάνει συμψηφισμό του ΦΠΑ. Εκεί βέβαια που δίνετε τα αρέστα σας, κύριοι της κυβέρνησης, είναι ο ΕΛΓΑ. Και τι δεν έχουμε ακούσει αυτές τις μέρες? Ότι δίνετε λεφτά του κόσμου στους αγρότες. Ότι ο ΕΛΓΑ έδωσε την περίοδο της διακυβέρνησής σας πάνω από 1 δισεκατομμύριο και τα μισά μάλιστα είναι χρήματα των πολιτών. Κουνούσε το δάχτυλο μάλιστα ο Πρωθυπουργός στη Βουλή, προσπαθώντας με τέτοια τερτύπια να συκοφαντήσει τους αγρότες. Γιατί δεν λέτε όμως την αλήθεια? Γιατί δεν μιλάτε με τα στοιχεία? Γιατί και εδώ θα αποκαλυφθείτε. Από το 19 που κυβερνάτε μέχρι το 23, οι αγρότες έχουν καταβάλει με τις εισφορές 170 εκατομμύρια το χρόνο. Επί 5 χρόνια πάνω από 850 εκατομμύρια. Εσείς τι δώσατε?
δώσατε αυτό που προβλέπει ο νόμος που έχετε ψηφίσει, ότι κάθε χρόνο θα δίνονται από τον κρατικό προϋπολογισμό γύρω στα 35 εκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα του ΕΛΓΑ. Αυτά δώσατε αναδρομικά από το 2011, σας αποκάλυψε και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ στην ακρόαση των φορέων. Γιατί την περίοδο 2011-19, κύριε Πρόεδρε, θα χρειαστώ ένα λεπτό, οι κυβερνήσεις από το 2011 μέχρι το 2019, οι κυβερνήσεις διαδοχικά του ΠΑΣΟΚ, η δικιά σας με πρωθυπουργό τον Σαμαρά και του ΣΥΡΙΖΑ μετά, δεν έδιναν ούτε αυτά τα ελάχιστα και οι λειτουργικές δαπάνες του ΕΛΓΑ καλύπτονταν από τις εισφορές των αγροτών. Επί 9 χρόνια οι αγρότες πλήρωναν για τη λειτουργία του ΕΛΓΑ. Και τώρα κουνάτε το δάχτυλο επειδή δώσατε τα χρήματα που χρωστούσατε εσείς. Ουσιαστικά είναι χρήματα των αγροτών, που επί 9 χρόνια πλήρωναν για τη λειτουργία μιας κρατικής υπηρεσίας. Αλλά έτσι γεμίζει ο προϋπολογισμός του κράτους. Εμείς λοιπόν λέμε ότι είναι πολύ χαμηλή η κρατική χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ. Πρέπει να αυξηθεί, να μειωθούν τα ασφάλιστρα στους αγρότες και να καλύπτονται όλες οι ζημιές σε αγροτική παραγωγή, αγροτικό και πάγιο κεφάλαιο. Είναι απαράδεκτο να μην καλύπτεται με κρατική χρηματοδότηση και να θεσμοθετείτε με το νομοσχέδιο την αξιοποίηση των εισφορών των αγροτών για το 24, για να πληρώσετε τις ζημιές του 23. Και τις ζημιές του 24 πώς θα τις πληρώσετε. Κλείνοντας, κύριοι της κυβέρνησης, δεν σας άρεσε στην Επιτροπή, αλλά εμείς το επαναλαμβάνουμε. Έχετε ένα δρόμο. Υλοποιήστε τις διεκδικήσεις των αγροτών για μέτρα πραγματικής ανακούφισης με βάση τα αιτήματά τους. Για το αφορολόγητο πετρέλαιο στην Αγγλία, για όλους τους αγρότες, αντί να το δίνετε σε εφοπλιστές, μεγαλοκλινικάρχες κτλ. Για να εξασφαλιστεί γενναία μείωση στην τιμή του αγροτικού ρεύματος με πλαφόν τα 7 λεπτά, για επιδότηση ζωοτροφών, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και μηχανήματα και ασφαλώς για πλήρεις αποζημιώσεις στο 100% της ζημιάς σε παραγωγή και αγροτικό κεφάλαιο. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.